Ιδιαίτερα σας ευχαριστούμε, κύριοι Υπουργοί, που είστε εδώ παρόντες για να ανακοινώσουμε αυτή την μεγάλη εξέλιξη σε ένα πολύ μεγάλο θέμα που για πολλές δεκαετίες ταλάνιζε τον τόπο μας. Θα παρακαλούσα τώρα τον κύριο Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τον κύριο Χατζηδάκη, να μας πει τις δικές του σκέψεις και απόψεις. Κυρίες και κύριοι, το θέμα της ολοκληρωμένης, της σύγχρονης διαχείρισης απορριμμάτων είναι κομβικής σημασίας για την Ελλάδα. Είναι ζήτημα που συνδέεται με την απορρόφηση κοινοτικών πόρων. Να το πω ακριβέστερα, με την προσπάθεια να μην χάσουμε κοινοτικούς πόρους. Είναι θέμα ποιότητας ζωής, είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα τιμής, θα έλεγα, για τη χώρα να πάψει να είναι η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων με ένα σύγχρονο τρόπο, σύμφωνο με το κοινοτικό δίκαιο. Εδώ και ένα χρόνο συμμετέχουμε από την πλευρά μας, από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το ζήτημα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα 12 διαφορετικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου η χώρα να είναι εντάξει με τις κοινοτικές υποχρεώσεις. Ένα από τα σημαντικότερα σχέδια που ήταν σε εξέλιξη ήταν το σχέδιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και λέω σημαντικό σχέδιο, διότι εδώ η περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς δεν έχει ούτε χιτή ούτε χιτά και έχει μόνο χαδά, είναι η πιο προβληματική σε όλη την Ελλάδα από πλευράς διαχείρισης απορριμμάτων. Έπρεπε λοιπόν να τρέξουμε και χαίρομαι που σήμερα μπορούμε να πούμε πως τα καταφέραμε. Το σχέδιο μάλιστα αυτό ξεπέρασε στο δρόμο άλλα σχέδια σε άλλες περιφέρειες που ήταν πιο όριμα. Τηρήσαμε τα χρονοδιαγράμματα, ξεπεράσαμε τα χρονοδιαγράμματα και σήμερα έχουμε ανάδοχο. Ο ανάδοχος πια παίρνει τη σκυτάλη και είναι υπεύθυνος ο ίδιος και με δικό του ρίσκο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς οι νέες εγκαταστάσεις θα αδειοδοτηθούν σαν κανονικές βιομηχανικές μονάδες. Το κράτος από εδώ και πέρα δεν έχει κάποιες ρήτρες. Όλο το βάρος της ευθύνης περνάει στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος το δέχτηκε, διότι οι όροι προφανώς ήταν γνωστοί στο διαγωνισμό. Και τώρα πια μια περιφέρεια με 600.000 κατοίκους μπορεί βάσιμα να ελπίζει ότι θα έχει πολύ σύντομα ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. Μέσα αυτή τη χρονιά θα δοθούν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, θα αρχίσει το 2014 η κατασκευή των μονάδων και υπολογίζεται ότι στα τέλη του 2015, το πολύ αρχές του 2016, οι μονάδες θα είναι σε πλήρη λειτουργία και θα καλύπτουν όλους τους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου, την οποία μάλιστα κατάγεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Πέρα από αυτά, εμένα θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποια γενικότερη αναφορά σε σχέση με τη μέθοδος ΔΙΤ, είναι αρμόδιο το δικό μας Υπουργείο, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τα σχέδια που έχουμε ως προς τη διαχείριση απορριμμάτων. Σημείωσα, εκτός από την περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα άλλα 11 σχέδια σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε την Ήπειρο, την Κέρκυρα, τη Δυτική Μακεδονία, την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος,
όπου έχουμε, συγγνώμη, της Δυτικής Ελλάδος, όπου έχουμε 3 έργα, το νομό Σερών και 4 έργα που καλύπτουν όλη την Αττική. Αυτά τα έργα, αυτά τα σχέδια προχωρούν και η ολοκλήρωσή τους θα γίνει σύντομα. Με τα σχέδια αυτά καλύπτουμε το 40% της επικράτειας και το 55% του πληθυσμού της χώρας. Άρα η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική και είναι στοίχημα για μας να προχωρήσουμε γρήγορα και να τα καταφέρουμε. Η Πελοπόννησος ανοίγει το δρόμο και είναι μόνο η αρχή, διότι η διαδικασία που εφαρμόστηκε στην Πελοπόννησο μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για τα υπόλοιπα σχέδια και για τις υπόλοιπες ελληνικές περιφέρειες. Έτσι ώστε συντομότερα από όσο νομίζουν κάποιοι, η Ελλάδα πράγματι να έχει ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύγχρονο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. Και αυτό είναι μια πρόκληση για όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Και για το Υπουργείο Ανάπτυξης και για το Υπουργείο Εσωτερικών και για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αλλά φυσικά και για όλους τους περιφερειάρχες. Η μέθοδος σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχει σίγουρα προστιθέμενη αξία. Το δημόσιο δεν περιορίζεται απλά και μόνο να κατασκευάζει έργα, αλλά προμηθεύεται και υπηρεσίες. Οι ανάδοχοι δεν είναι απλά και μόνο κατασκευαστές, αλλά λειτουργούν τα έργα για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση της Πελοποννήσου για 28 χρόνια. Με τα ΣΔΙΤ επίσης δεν χρησιμοποιούνται μόνο κεφάλαια του δημοσίου από το ΕΣΠΑ, αλλά κινητοποιούνται και ιδιωτικά κεφάλαια. Άρα στην ουσία έχουμε ιδιωτικές επενδύσεις που σήμερα τις χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ στον τόπο. Και επίσης προφανώς με την προώθηση αυτών των έργων και με τα ΣΔΙΤ έχουμε μεγαλύτερες ταχύτητες, έχουμε και σφαιρική απάντηση στο ζήτημα που έχει να κάνει με το περιβάλλον και με τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. Χαίρομαι πραγματικά που είχαμε αυτή τη θετική εξέλιξη στην περιφέρεια Πελοποννήσου, εκ μέρους και του κυρίου Μηταράκη, του αρμόδιου υφυπουργού, και του κυρίου Ματζούφα, του ειδικού γραμματέα ΣΔΙΤ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πέτρο Τατούλη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα και να εκφράσω την πεποίθηση ότι και από εδώ και πέρα θα προχωρήσουμε με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι στιγμές που ζούμε είναι κρίσιμες, είναι ιστορικές για την πατρίδα μας, για τις οικογένειές μας, για το μέλλον του τόπου. Και κανένας δεν δικαιούται να είναι κατώτερος των περιστάσεων. Αν ο καθένας από το πόστο του δουλέψει με σύστημα και με πατριωτισμό, τότε η Ελλάδα θα ξεπεράσει τις δυσκολίες και θα γίνει ένα κράτος στον πυρήνα, στην καρδιά της Ευρώπης. Όλοι λοιπόν πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και πραγματικά θέλω να ευχηθώ η σημερινή σημαντική είδηση, όχι μόνο για την Πελοπόννησο, αλλά για όλη την Ελλάδα, να βρει συνέχεια και σε άλλες ειδήσεις και στο, για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και για μια σειρά από άλλα ζητήματα, προκειμένου να αφήσουμε πίσω μας τα τελευταία άσχημα χρόνια και να ανοίξουμε μια καινούρια σελίδα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο πάλι να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την άριστη συνεργασία και βέβαια θα ήθελα ιδιαίτερως να ευχαριστήσω και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το υψηλό επίπεδο αποφασιστικότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τον άριστο τρόπο λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και στην πρόεδρό της. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες
τους υπηρεσιακούς μας παράγοντες, στην Διεύθυνση Ανάπτυξης και στον Διευθυντή, τον κύριο Μιχάλη Αποστολάκη, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της υπηρεσίας μας. Κύριε Υπουργέ, αυτό το έργο στηρίχθηκε πάνω στους ανθρώπους μας, πάνω στους υπαλλήλους μας και αυτοί ανταποκρίθηκαν στις υψηλές απαιτήσεις αυτού του έργου, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό χαίρομαι για αυτούς τους συνεργάτες. Γι' αυτό και υποστηρίζω και στηρίζω την δική τους προσπάθεια σε πολύ δύσκολες περιόδους. Και όπως προηγούμενα αναφέρθηκε, ο πατριωτισμός δεν είναι ένα αόριστο σχήμα. Δεν είναι μια υποσχεσιολογία. Είναι μια διεθνή, μια κανονική μάχη στην καθημερινότητα, όπου αποδεικνύουμε συνεχώς ότι το πρώτιστο για εμάς εδώ είναι το να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, τον τόπο μας και την ευθύνη μας. Να δημιουργήσουμε σε συνεργασία με την κυβέρνηση όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να μπορέσει ο τόπος σε δύσκολες στιγμές να δει ελπίδες φωτός, να αναπτύξει την ασφάλειά του, την σιγουριά του, αλλά και την αισιοδοξία του. Γι' αυτό το έργο μιλάμε σήμερα. Ένα έργο καινοτόμο, ένα έργο με εξειδίκευση, ένα έργο που έρχεται να ταράξει τα λινάζοντα νερά ενός άκρατου εφησυχασμού που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια στην πατρίδα μας. Και αποδεικνύουμε ότι εμείς, στηριζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις, στους δικούς μας ανθρώπους, στους δικούς μας πολίτες, μπορούμε να επιτύχουμε να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες και να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα έργο πολύ σημαντικό στο χώρο της ανάπτυξης. Εμείς είχαμε εξ αρχής την αντίληψη ότι η διαχείριση των οικιακών αποβλήτων είναι μια νέα οικονομία. Και μέσα σε αυτή τη λογική προσαρμόσαμε τις ιδέες μας, τις σκέψεις μας και το μοντέλο μας.